Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγας Μπασκετάκης, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα αναμέτρηση και τι αναμέτρηση της Ζώνη Καρίνα, καθώς παρακολουθούμε την πρώτη αναμέτρηση μεταξύ Lethal Pistols και Last Paper Bears για τα play-offs που είναι μέσα. Ο Μιχαίλης αφήσει την μπάλα στο καλάθι να πάρει όμως μια μακρινή πάσα με το καλημέρα, δίνει τον τόνο για το παιχνίδι 2-0. Ένα match-up ενεργειακό ποτό, πραγματικά αναμένεται, είναι πάρα πολύ αθλητικό, θα κερδίσει το φάλο του Τζολακίδη ο Κίτας. 2-0 λοιπόν. Φάουλ. Για δύο βολές αναμένεται να είναι συνάμα και physical. Έχουν εντύπωση ότι βρέχει στη Σόνη Καρίνα. Άσχος στην πρώτη περιοχή, πήρε το χρόνο του. Παρατήρησε από τον Ρεύ για τον Πάκο. Έτσι, δεύτερη πόλη Χίτας. Προσυπάσεις στον Τσολακίδη. Θα γυρίσει, δεξί του γύρισε από τη μία, γύρισε από την άλλη. Έχει δύο παίκτες πάνω του. Θα αφήσει την πάρα στο καλά την άστοχο. Από την rebound. Ο Πασχάλη. Θέλεις. Θέλεις πάει μέχρι μέσα, θα βγάλει μια πάση μερικά στο Χίτα, όχι, θα περάσει μπάλα εκτός από την Καναντζή. Κάτα χειροκροτούμενη φάση. Από τον πάγκο των Lethal Pistols, οι οποίοι είναι τεχνικά γηπεδούχοι. Από τα Καναρίνια, από τον Βαρκάλης. Σουτιά 3, σαφέντες για Καναντζή, είναι άστοχος. Καραγιαούρης στο rebound, ο οποίος έχει ξεκινήσει βασικός με τον Τσολακίδη. Βρισκοκουρεμένος Γιώργος Καραγιαούρης. Τα ονόματα γράφει καλύτερα στην κάμερα. Αν τον ευνοήσει τη στιλιστική επιλογή. Το παιχνίδι πάει μέχρι μέσα, θα κοπεί από το Χίτα. Παίρνω την μπάλα, Χίτα πάει μέχρι μέσα. Πάρα πολύ ψηλά ο Μπέλης. Το αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 2-3. Χέλης. Μακίδης, θα τροποθήσει ο Καραγιαούρη, ο οποίος έχει βάλει πλάτη το Χίτα, θα γυρίσει. Πολύ δύσκολη προσπάθεια είναι. Άστοχος. Ο Βασχάλης. Μπέλης πάρα πολύ ωραία μέχρι μέσα. Θα κοπεί από τον Τσολακίδη. Ο Χανατζής. Σουτιά 3 στην κίνηση. Είναι άστοχος. Χίτα στο rebound. Χίτας. Χίτας μέχρι μέσα. Είναι άστοχος. Καραγιαούρη στο rebound. Πάει η Παλαισσαλίδου για Χανατζής. Δείτε εκεί πήρε ο Τσολακίδης στα 9 δευτερόλεπτα. Ένα jump shoot απέναντι του Καζή, είναι άστοχος. Καζής, Μπέλης και Χίτας, 3 forward στο σύστημα των. Α, εντάξει τι είναι σε μήνυμα, δεν ξέρω. Α, δεν ξέρω. Ο Πασχάλης. Βασχάλης, παίρνει το screen, πάει μέχρι μέσα, βγάλει την μπάλα στην γωνία, σου για 3. Μπέλης είναι άστοχος, με την από την πλήρα πίδη στην Τσολακίδης, το rebound. Καραγιανιώτης. Καραγιανιώτης, στα 20, με τη λήξη, 2-0 τα φάουλ. Καραγιανιώτης πάει μόνος μέχρι μέσα, έχει σταματήσει τρίπλα. Χέλης. Χέλης στα νέα δευτερόλεπτα, αποφασιστικά μέχρι μέσα, έχει σταματήσει και αυτή τρίπλα. Μια λάθος πάσα, δεν κατάφερε να συγκριτήσει ο Καραγιανιώτης, είχε κόψει λίγο πιο προς τα μέσα. Ρίβας. Βαζής. Μπέλης. Πάει μόνος μέχρι μέσα, έχει κάνει, όχι έχει πατήσει δύο φόρμα, δεν έχει κάνει βήματα, έχει πατήσει τη γραμμή. Παράβαση είναι Ανδελές, 2-3 παραμένει. Καραγιανιώτης. Χέρι με χέρι στο Μιχαίλη. Θέλει με χέρι και αυτός του Λεχανατζή. Ψάχνει μια πάσα τον Καραγιανιώτη. Θα χτυπήσει το ταμπλό όμως ένα τζάμπ. Είναι έντοχος από τον Μιχαίλη, ο οποίος βρήκε την μπάλα εκεί πέρα και την εκμεταλλεύτηκε. Εκμεταλλεύτηκε τη συγκυρία. Κοίτας.
κατεβάζει την μπάλα, πάει μία μέχρι μέσα. Μας κάνει σουτ για 3 απέναντι στον Γιαχανατζή. Μέσα! 4-6! Έχουν τουλάχιστον 11 παίκτες οι Bears. Δέκα αν δεν κάνω λάθος. Εντάξει, γιατί δεν ξέρω ποιος έχει δελτίωση, ποιος όχι, καταγγελίας έχει γλιστρήσει. Μπέρις πήγε να πάρει την μπάλα. Θα να περάσει εκτός. Την μπάλα θα περάσει εκτός, γιορτάνω. Καθαριστεί το κήπεδο με έναν αντιστάνο τόπο στον τρόπο, αλλά αποτελεσματικό ελπίζω. Άμα το δες. Επιθετικά φοράζει ο παράστατος από τον πάγκο Χίτας. Χίτας, θα παίρνει στο Γιαχανατζή, παίζει καλή άμυνα αυτός. Παίρνει το παίξει στα πόδια, πάει μέχρι μέσα, ένα running floater, είναι εύστοχος! Και όχι, και παίρνει και στον Καραγκιαούρη, 4-8, double score στη ζώνη Καρίνα. Γιαχανατζής, παίρνει τα σκύρια από τον Καραγκιαούρη, θα του δώσει τώρα την μπάλα, βγήκε ένα πικερό, χωρίς να πάει αυτός μέχρι μέσα. Είμο. Ζωμάρης για 2, ένα jump shot. Καραγιώτης είναι άστοχος. Επιθετικό φάουλ που έχει κερδίσει ο Καραγιαούρη. Δέχεται να χρησιμοποιηθεί με κάποιο επιθετικό φάουλ πέρα από αυτό ο Καραγιαούρης. Τρώνεται με αρκετά. Ο Βακάλης μια μακρύ πάσα. Τι πήγε να πιάσει ο Μπέλης εκεί πέρα. Ο Χέλης έχει πέσει κάτω. Υπάρχει φάουλ. Να τις πω κι εγώ. Μιχέλης. Καραγιαούρης πήρε από τον Καραγιώτη. Καραγιαούρης θα γυρίσει, σκάσει πάσα. Δεν θα πάρει το τρίποντο. Πάει μέχρι μέσα, είναι άσχημα τον Τζαμάρης. Τον Τζαμάρης ήταν προηγουμένως, δύο τόνο και Καραγιώτης. Χάσει το παιχνίδι, το μυαλό από αυτό το παιχνίδι. 3-2 λοιπόν τα ομαδικά φάουλ. Μιχέλης ξύνε παραφορά. Γίνεται και παίρνει ο Γιαχανατζής χωρίς να χάσει χρόνο. Εύστοχος! 6-8. Ο Βοσχάλης. Σου για 3 στην κίνηση στα 8 δευτερόλεπτα. 20 δευτερόλεπτα. Γιαχανατζής το rebound. Μιχέλης. Ο Βοσχάλης παίρνει καλή άμυνα απέναντι του. Είναι μαφανάς και αυτό το μπάγκο των Ελλάς Paper Bears. Όταν πήρε τον Ελληνίες την μπάλα. Ένα jump shoot είναι άστοχο τελικά τον Τζομάνι. Ο Βοσχάλης. Καλής, θα κερδίσει το φάουλ. Καραγιωνιώτη. Καραγιωνιώτη. Συμπληρωμένο μανιτάκια. Τέταρτο φάουλ των Pistols. Με μπει στο δεύτερο πεντάλεπτο. Μπέλης ζήτησε, δεν θα πάρει σε πρώτο χρόνο. Μπέλης δεύτερο. Καζής. Προέβασε το Χίτα μέχρι μέσα, είναι εύστοχος. Έχουν ξεκινήσει με 3 forward οι Ελλάς Paper Bears και τους βγαίνει σε πολύ καλό βαθμό. 6-10 λοιπόν. Καναντζής θα πάρει ένα τριμπτωμάνι, υπάρχει σπάθεια κλέψιμο, θα συγκρατήσει την μπάλα, δεν υπάρχει μπροσπίσω. Το Μπέλη απέναντι του, ωραία τρίπλα, πέρασε ο Καραγιώτης, στα 4 δευτερόλεπτα έχει σταματήσει τρίπλα, ωραία πάση στον Καραγιαούρη. Αυτός μέχρι μέσα είναι αυτός ο ίδιος επιθετικό rebound, το ταμπλό κόπηκε από τον Καζή. Έβαλε ένα εντυπωσιακό καλάθι ο Καραγιαούρης, αλλά δεν μέτρησε και τελειώσει μόνο της επίδεσης. 6-10 λοιπόν. Κάτι λέει εκεί πέρα ο Βοσχάλης με τον έναν εκ των δύο ρεύς. 6-10 λοιπόν παραμένει, Χίτας θα πιάσει. Τώρα την μπάλα. Κάνοντας κάποια mind games. Παίρνει τα screen από τον Καζή. Χίτας. Χίτας έχει άλλο παίκτη πάνω του τώρα. Μπαίνει για 3. Είναι άστοχος. Αμυντικό rebound. Ο Μιχαήλ Πίδης δίνει σε πάρα πολύ ψηλά. Καναντζής. Και ο Κουζαμάνης. Για τα ανάποδο λέει αυτό το κάνει απέναντι στο Χίτα, είναι εύστοχος. Μπέλης κατεβάζει και αυτό στην επίθεση, πάρα πολύ versatile το σχήμα των Last Paper Bears. Για 3 γρήγορα είναι εύστοχος! 8-13. Μάλιστα. Σε κρασί γράμμα, θα μπει την πάρα στο καλά και παίρνει στο μικροσκάλι. Συμπίσαν την πύρα τους τώρα οι Pistols και ο Γαλλής ετοιμάζεται να περάσει στο παρκέ, αν δεν κάνω λάθος. Κάθεται στην καρέκλα, στην οποία κάθονται παίκτες που συνήθως μπαίνουν στην κήπεδο. Μετάσεις για 3 είναι άστοχος ο Μπέλης. Πήγε ο ίδιος το επιθετικό rebound, σαν νίντζα έκανε το φάουλ όμως. Στην Ζαμάνι. Δημήτρης Πρωτογερόπουλος από τον Pistols, καλησπέρα πρώτα απ' όλα.
ψαρμίδι συνεδέχθη. Ο Τζαμάνης πέρασε εκτός, πράγματι ο Γαλλής πέρασε στη θέση του και θα οργανώσει την πρώτη επίθεση για αυτόν απόψε. Στις τρίπλες έχει σταματήσει η τρίπλα όμως ο Τζαμάνης, η Κέλης στα 10 δευτερόλεπτα. Ένα σουτιά 2 έχοντας υπέρεται τον Παπασχάλη, είναι άστοχος, χαζεί στο rebound. Κοίτας 10-13, κοίτας πάρει την μπάλα μέχρι μέσα, είναι έστοχος, χαζεί λιμονιάς 10-15. Άρα πολύ ενδιαφέροντα match-up, τα οποία αλλάζουν, εναλλάσσονται συνεχώς για να τζεις. Απέρεται στο χρήμα, παίζει πολύ καλή άμυνα αυτός για να τζεις. Πήγε να πάρει ένα screen από τον Τζαμάνη και... αλλά υπάρχει φάουλ λίγο πριν από αυτό. 4-4 λοιπόν τα ομαδικά φάουλ. Συγκεκριμένα και για τις δύο ομάδες. Καλής, Καραγιαούρης. Καραγιαούρης, ένας παίκτης που διαμαρτυρεοποιείται αυστηρά μέσα στην Αγέντα, έχει μόλις. Μέσα είναι έστοχος. Μόλις ένα τρίποντο σε προσπάθεια στις Lethal Visions. Δύο δεν έχει μπει. Ρίβας, Κίτας. Κίτας. Για κλέψεις θα χαναζείς την μπάλα που περάσει εκτός και είναι για τους Μπέλ. Προχωρεί ο Χαναζείς. Μια δευτερόλεπτα. Παπαγεωργίου θα περάσει θέση του Μιχέλη. Παπαγεωργίου. Δεν είναι ο Παπαγεωργίου, είναι ο Νεγκόπουλος. Ρίβας. Ο ένα δευτερόλεπτο πρέπει να πάρει το σωστό. Πάρει πάρα πολύ δύσκολο, είναι άστοχο. Καραγιαούρης στο rebound. Δυσπόζει στη ρακέτα. Νεγκόπουλος. Καλής. Χαναζής. Νεγκόπουλος σου για 3 έχοντας βρεθεί ελεύθερος. Έστοχος! 15 όλα κάτω χειροκριτούν προς τον πάγκο. Έσχολες μοιράζεις από τον πάγκο. Οδηγίες 15 όλα λοιπόν. Ρίβας. Καζί πήγε για το overplay στην άμυνα, ο Κατωμάνης δεν κατάφερε να κρατήσει για 3. Έστοχος! Ο Βασχάλης κάνει και τη χειρονομία. 15-18. Μη πάσα ο Κατωμάνης, βρέθηκε ελεύθερος και πάλι είναι άστοχος όμως. Ο ίδιος επιθετικό rebound. Πέναντι. Ο Βασχάλη έφτασε το εύκολο, έβαλε το δύσκολο. Ο Βασχάλης. Μέσα ο Γρήμας επέρνεται στον Καραγιαούρη, ο οποίος έσβηξε την μπάλα και θα αναζήτησε καλή άμυνα χωρίς φάουλ. Καναζής, ο Τζαμάνης ζήξε και πήρε κατάφερε στον Καραγιαούρη στο 16-0, θα αποστάρει. Αποστάρει, θα είναι δύο παίκτες. Καραγιαούρης μόνος του παίκτη μέσα με ανάποδο, αριστερόλεπτα, απέστοχος, 19-18, μπροστά η Pistols. Με έναν πόντο, 40 δευτερόλεπτα. Ο Παράσκος από τον πάγκο κρατώντας και το σχετικό πινακάκι. Τώρα είναι σοβαρά. Ο Βασχάλης πάει ταχύτατα μέχρι μέσα σου για 3 σχόντες βρεθεί ελεύθερος ο Γρήμας. Είναι άστοχος. Πάρα πολύ σκάβας με μέσα, σπρώξει την μπάλα. Ο Παλιογιάννη ο οποίος έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο και στην Πέλη, στο οποίο στην πάρα στο καλάθι. 19-20, ολόκληρη λέει ο Βαρτογερόπης από τον πάγκο. Να χαναζείς. 19-20. 8 δευτερόλεπτα έχει το βήμα, παίρνει θα δώσει ένα σκρίνο Καραγιαούρης. Καραγιαούρης ο Μυρικιάς Μάξης έχει πέσει κάτω και ο Γαλλής. Και ο Παλιογιάννης θα μπει το καλάθι. Έκανε πάσα πέφτοντας ο Γαλλής, 21-20. Τέλος πρώτης περίοδου, 21-20 μπροστά. Με έναν πόδι Pistols. Παιχνίδι ενεργειακό που τον μπορεί να δούμε στην αρχή. Το ξαναλέω και πάλι, όπως και να έχει. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στην Ζωτικαρίνα. Δύο Καραγκούνης προμηθείες τους μέρες. Καραγκιαούρης έχει περάσει τον πάγκο. Πρωτογερόπουλος έχει περάσει στη θέση αυτού. Στους διατρείς που αποχάρισε από πάρα πολύ μακριά. Είναι άστοχος με το καλημέρα από τον Πρωτογερόπουλος στο rebound. Ο Καρατζής. Καρατζής. Ο οποίος ζήτησε πολύ σαν την μπάλα, την πήρε σε 3 άνθρωπο. Airball, Καζής, αμυντικό rebound.
Ο Βασχάλης. Ο Βασχάλης θα βάλει το κουταμάρι, ο οποίος θα κάνει το φάουλ επισκοπού. Θέσεις φωνάζει, του διατρίστο ο Βασχάλης. Νάστιχος, δεν θα μετρούσε. Αν έμπαινε. Για τρεις με φιλεμονιάς με μεγάλη καμπύλη ρίσκο που θα μένει στο Χαρατζή 21-23. Κόμουλος, για Χαρατζής, το μένει στα 14 ώρα, θα πάει μόνος μέχρι μέσα να κερδίσει το φάουλ από τον Καζή. Δεν θέλετε τα ίδια με τους δώσεις, δεν θέλετε anyway. Great minds think alike. Φάουλ που έχει χρωθεί στον Καζή είναι για δύο βολές. Με ταμπλό! Είναι άστοχος! Κλέψε με τον Πασχάλη για να ζήσει να καταφέρει να πάρει την μπάλα. Όπα, υπάρχει φάουλ τώρα. Από το για Καλατζή. Υπάρχει φάουλ του για Καλατζή, μάλιστα διαθλητικό. Υπάρχει μία ακόμα διπλή αλλαγή τώρα. Για τους Pistols. Ο Τζαμάνης και ο Χαρατζής περνάνε εκτός. Όσο θα πρέπει να μπει. Έχουμε πολλές γάλλες στην πρώτη. Σολακίδης και Καραγιωνιώτης στις θέσεις τους. Ψηλώνει το σχήμα, αλλά πώς να μην ψηλώνει το σχήμα όταν μπαίνει ο Τζολακίδης. Εδώ στη δεύτερη, ο Παπαβοσκάρης, 22-25. 2-1 τα ομαδικά φάουλ. Νιώθω σαν να είμαι πάρα πολύ ώρα στο παιχνίδι, είναι τόσο intense. Είμαστε μόλις στα 8-49 με τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Ο Παπαβοσκάρης, φέρνει για φόνος από τον πάγκο του Τζοκομάνη. Υπάρχει deflection, πράγμα με τα χέρια του Χαλή. Καταχείριζαν την κατοχή. Ο Νιώτης πάει μέχρι μέσα, πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια, κόβεται από τον Νικηφόρο, παίρνει ο ίδιος την μπάλα, κόβεται και από τον Κατηλεμονιά. Καζογιάννης, δεν θα πάρει τον τρίποντα από τον Πασχάλης Μαργαρισμένος, θα γυρίσει απέναντι σε δεύτερο παίκτη, αδιανόητα δύσκολη προσπάθεια, άστοχος. Θα σπρώξει την μπάλα, στη συμπαίκτη Τσολακίδης, στο χρήμα. Καλής, με μακρινή πάσα στον Εδόπουλο, καστή πάσα. Ο Τζιγερόπουλος, καλή πάσα, καλό μας είναι για τρεις Γαλλής. Βαγιογιάννη ο Bomber των Pistols. Pistols όνομα και πράγμα λοιπόν. 25 όλα. Μπέλης και ο Ρθουνιάτης και Γρήβας Παναγιώτης διορθώνω. Ετοιμάζεται να περάσει στον όνομα της Κοφορό. Φαντρεμονιά ζήτησε δεν πήρε από τον Παπασκαλισσού. Για τρεις με τους πόρους με πολύ μεγάλη καμπύλη. Airball θα συγκρατήσει την μπάλα αλλά όχι την κατοχή. Ο Βαγιογιάννης. Καλής. Για τρεις και πάλι το νιώθει. Άσος δεν σας φορώ με τα μπλο. Ο Παπασκάλης. Για μακρινή πάσα συγκράτησε ο Παλιογιάννης, θα την αφήσει στο καλάθι, είναι εύστοχος! 25-27 έχει σηκωθεί από τον πάγκο Καραγιαούρης, δεν σηκώνει την ομάδα του. Ο Παράσκος δεν είναι ιδιαίτερο ομιλητικός ο Παράσκος, από ψέ μέχρι στιγμής. Θα κλέψει την μπάλα σαν νίντζα πήγε! Ο Καραγκούνης θα την αφήσει στο καλάθι, τον ακολουθούσε ο Πρωτογερόπουλος και έχει ζητήσει time out ο Καραγιαούρης. 25-29 για να ρίξει την... Το ρυθμό πρωτίστως που έχουν πάρει οι Bears και... Οι Bears, ωραίος, τα φλάδια. Οι Bears λοιπόν και ελευθερευόντως το σκορ έχουν εντύπωση καθώς 4 πόντοι δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη διαφορά. Ακόμα και για ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να πάει σε χαμηλό σκορ, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο μείνετε μαζί. Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη Καρίνα 7-17 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου Γαλλής στην επαναφορά. Η πρώτη κατοχή είναι για τους Pistols. Αν είχα ένα παράπονο θα είναι να μιλάνε λίγο πιο δυνατά οι ομάδες γιατί δεν μπορώ να αποσπάσω πολλές πληροφορίες, η αλήθεια είναι.
Ο Μπέλης είναι σίγουρα. Καναγκούρης, Μπέλης, ο Βασχάλης, τυχηφόρος. Βαλιογιάννης είναι. Και Βαλιογιάννης για Λασίπη Περβέρση, ενώ από τους Lethal Freezers είναι ο Γαλλής, ο οποίος έχει τώρα την μπάλα, ο Καναγκινιώτης. Ο Γερόφλος, ο Γιακόπουλος και ο Τελακίδης, για τρεις είναι άστοχος. Ο Βασχάλης, ο Μπέλης, και πήρε, και δεν πήρε, ο Μπέλης ζήτησε και πήρε, θα κοπεί ο Καναγκούρης από τον Τελακίδη. Μπάλα δικιά μας. Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη Καρίνα, όλα καλά. Κάποια αλλαγή. Γρήγορα στη θέση του Χίτα. Χαμηλώνει το σχήμα. Forward βγαίνει. Guard μπαίνει. 25-29 λοιπόν. Πάρε ένα screen από τον Βεγερόπουλος, θα καταλευτεί, θα δώσει ένα ακόμα screen από τον Βεγερόπουλος. Φορά έπιξε την Τωρακίνη, έχει κερδίσει το φάουλ ψηλό στον Πίστολς. Γιατί δεν πάμε εδώ, θα αλλαγή. Έχουμε αλλαγή, Καζής θα περάσει στη θέση του Μπέλη. Forward B και forward B. Καλή στήρα παραφορά. Γερόπουλος. Τωρακίνης θα γυρίσει. Πολύ όμορφη κίνηση απέναντι στον Καζή. Ο Βασχάλης, 27-29, 2-2 το παρικά φαουλ. Και την πήρα ο Χρήμας. Σαράβο ο Βασχάλης, καλό μας γκέιμ. Ο Γιάννης μόνος με την μέσα βήματα. Πράγματι, κάτι τα χείρω του και αυτή η προσπάθεια. Από τον πάγκο των Καναριών. Στον Τσολακίδη μπάλα λέει ο Καραγιόλης από τον πάγκο. Στον Βασίλη λέει, στον Τσολακίδη εννοεί. Καλή συστήνευα να φορά. Καλής. Καραγιόλης για τρεις. Είναι άστοχος. Πάρα πολύ ψηλά Τσολακίδης. Πάρει τον ριμπάντο εκεί. Δεν κατάφερε να τσιγκριμίσει την μπάλα. Θα περάσει εκ νέου στους Μπέρς. Ο Βασκάλης θα προσπάσει μια ακόμα επίθεση. Από τον Νικηφόρο πάει μόνος μέχρι μέσα. Γρήγορα σου για τρεις έντονες παιδί ελεύθερος. Είναι άστοχος. Άρχισε να πάρει ο Γαλλής πάνω του. Νιώτης, στο πρώτο τρίπλα, παίξει καλή άμυνα Γρήγορα. Σου για τρεις να το πάρει αυτό ο Γερόπουλος. Γερόπουλος ένα σου για τρεις με μεγάλη καμπέντα στον Καζή. Είναι άστοχος. Ο Βασχάλης σε ένα ακόμα rebound. Βασχάλης στέκεται στον αέρα, εκτελεί μέσα. Προφόρας την ενέργεια που ασκήθηκε πάνω του. Από τον προσωπικό του ρίπαλο. Καλής. Βάζουμε τρία αλλαγιά, δεν κάνω λάθος. Μπέρ, Καναγιώτης, Γκόπλος, ένα τζάμπ. Είναι άστοχος, καθίστε το rebound. Καζίς, το Βασχάλης. Βασχάλης, μέχρι μέσα ωραία πάσα πήγε να βγάλει, δεν καταφέρεσε για πίσω χειράς. 14 δευτερόλεπτα. Και ετοιμάζονται αλλαγές σε κατάρρωθεν. Μιχέλης θα περάσει τη θέση του Γαλλή. Και ο Μαυρίδης θα περάσει τη θέση του Γιακόπουλου. Θες οι δύο αλλαγές που είχαν ετοιμάσει οι Μπέρς. Παραμένουν στο σκαρί αλλά δεν έχουν περάσει ακόμα στο παρκέ. Καραγιώτης. Πάρε ασκρία από τον Τσολακίδη. Καραγιώτης έχει τάμπτει στρίπτη για μια ακόμα φορά. Ο Ντασφρέσκος πάει μέχρι μέσα, μας διέβηκε και το φαουλ και τη βολή και το καλάθι. Φαουλ που έχει γνωρίσει τον Παπασχάλη είναι για δύο βολές, πράγμα που σημαίνει ότι ο νεοφυθέντας του Parking Guard τον πίστολ θα εκτελέσει δύο βολές. Άσοχο στην πρώτη. Άσοχο στην πρώτη. 7-31 στο συν 4 η Paper Bird. Άστοχος ο Βασχάλης από μηχανής θεός και μόνο θα πάρει το πληθυντικό ριμπάντο και την πάρα στο καλάθι ο Τσολακίδης. Ο Βασχάλης
Πρέπει να σκρέπουν καζί, τα mind game που τον παθλήρισε για 3 συνάδες ο Ζουλακίδης, πολύ ψηλά για το rebound. Πολύ ψηλά ο Ζουλακίδης, αν πηδήξει πολύ ψηλά ο Ζουλακίδης θα φτάσουμε στον 7ο ουρανό, να είναι καλά ο Πανταζής. Ο Ζουλακίδης πάλι είναι εκεί, θα πάρει ένα ακόμα rebound. Αφήσει την μπάρα στο καλάθι, στο ανάποδο layup, το voice crack δεν το άκουσε κανένας, το χωράμε με τη ζωή μας. Ρίβας, ζήτησε εκεί πέρα από τον Πασχάλης, στα 4-10-13 χρόνια, θα πάρει ένα screen. Μόνος που μέχρι μέσα θα κερδίσει το φάουλ χαμηλά. Από το Μαυρίδη, πολύ καλό φάουλ, πάνω σε κάποιο από τον πάγκο των Pistols. Καλό είναι, καλό! Ο Καραγιάουρης. Ποιος άλλος, ιδιαίτερα ομιλητικός. Προσχωρείς αυτό! Κοίτας, κοίτας, ωραία πάσα στο καζίσι, για 3 αυτός, στο έγοντος παιδί ελεύθερος, επαρκώς για να σουτάρει αλλά στο 31-31. Παράσχος ρώτησε η γραμματεία αν είναι στο σκορ, πράγμα του σκορ, στο είναι. Τρεγινιώτησε για 3, είναι άνθρωπος και αυτός, Μιχέλης πήγε ως μπρος, στην πάρα στο Μαυρίδη, είναι άνθρωπος όμως. Μήμας, δεν θα πάρει την μπάλα σου, για 3 που Πασχάρης είναι άνθρωπος. Κάνει πολύ καλό τρίπλινγκ. Ωραία πάσα! Θα κερδίσει το φάουλ από τον Παπασχάλη ο Παπαδρίτης. Ρίξε αδιανόητα ψηλά ο Παπασχάλης. Φάουλ, όχι, όχι, διορθώνω, διορθώνω. Μηδόν λάθος. Δεν υπάρχει φάουλ, απλώς μέτρησε το καλάθι. Είχε ακουμπήσει στο ταμπλό. Και έκανε την μπάλα. Κοίτα. Ο Γκάρ τον πίσω, τον Μπέρς, αγαλά. Τώρα θα πάρει την παλοχή τα. 20 ευθερόλεπτα. Θα πάρει το μέσα ο Γρήμας. Στην γωνία ο Καραγούλης έχει βρεθεί ελεύθερος, για 3. Μια άνθρωπο θα πάρει την πίσω. Στην πρώτη παλό, πήγε να συγκρατήσει πάλι στο καλάθρο. Ένα jump shot από το χωρί σημείο είναι άστοχος, θα πέσει κάτω ο Καραγιώνης, θα ρίχνει κάτω και είναι Ζουλακίδη. Ποιος ήτανε? Ζωή. Ποιος εδώ ζωή. Ένα πίσω. Εσείς είναι καλύτερα. Ρίστο. Ένα μέσα κάνω εδώ. Για σας του λέω. Εδώ θα υπάρξει ο Ρεζιστήριος. Αυτό είναι το live. Απλά να το κοινεί ο Τζέρι, θα τον ακούτε μέσα από την μετά από την καμπιέρα. Θα φέρω λίγο στην καμπιέρα. Βεβαίως. Για δεν ξέρω αν είμαι έτοιμος για τέτοια διασημότητα, όπως και να έχει. Θα συνεχίσει το παιχνίδι. Κοίτα στο πάρει την μπάλα. 33-31. Μαυρίδης στον επιτηρή. Ζήσει. Θα κάνει φάουλ στον Καραγιαούρη. Πώς έχει, τρίτο. Επιθετικό φάουλ. Πολύ διασημότητα. Καραζής. Καραζής πάει μόνος μέχρι μέσα. Πάρα πολύ ψηλά η μπάλα είναι άστοχος. Καραγιαούρης, ωραία πάσα από την κλίδα ρότρυπα στον Καραζή. Λέξε την ίδια πάσα που πήγε να πάρει Μιχέλης. Θα βρει στο 4-4 χαόδες παιχνίδι, άγρια όμορφια, ένα jump shot. Με τα μπλό παρά λίγο να πήγε άνθρωπος να δεις το rebound. Κοίτας. 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 Θα ζεις στις 2-3 λαμβάνοντας από τον Καραγκούνι, είναι άνθρωπος. Θα βάλεις το rebound. Για να ζεις. Θα βρίδεις, δεν θα πάρει το τρίποντο. Στην προσπάθεια της ελεύθερη. Για να ζεις, θα πάρει ψηλά την μπαλόνι. Θα ήθελα να δώσω την μπάλα στον Παπαδρίτη.
κοντά στο Ισμπελοζουλή με πολύ μεγάλη καμπύλη, έξω από τις τεφόραξες που συχθήριζε κάποιος από τους Μπέρς. Είχε δίκιο. Ευχαριστώ, δύνατος, Μακίδης. Τον παίρνει μπάλα, σκανάρει το γήπεδο. Κοίτας, ωραία τρίπλα. Θα βρέψει για Γανατζή. Κοίτας, έχει ανέβει πολύ σωρά για Γανατζή. Καλό πάση γκέιμ. Βλέπει τον Καζίο, Καραγκούνης. Καραγκούνης, πήγε να κλέψει και έκλεψε τελικά. Και ο Γανατζής. Την είπα στο Μιχέλη, ο Βρίδης. Βρίδης, κοιτά χαμηλό σχήμα τώρα η πίστον. Και από πλευράς ύψης και από πλευράς ρόλων των παιχτών. Ωραία πάσα στον Καραγιώρη στην κίνηση, θα βρει την πάρτι καλά δεν παίρνει. Και στον Κίτα, θα τους περάσει μπροστά από τον Καζί. Στον κόντο δίπολο στην φάση 35-31. Βλέπω ότι τα match-up δεν είναι ιδιαίτερα αυστηρά. Πολλοί παίκτες δίνεται κατά μέτωπο σε πολλούς παίκτες. Ζήμας. Λεμονιάς. Λεμονιάς ένα jump shoot, υπάρχει στήριγμα. Και από τον πάγκο τα Τζιρομονιάς θα εκτελέσει πολλές να αντελές. Χρήμα για χρήμα. Έστωχος η πρώτη. 35-32. Αλλά η βολή μπήκε. 35-33. Για να τζήσει. Έζω στην πρώτη γράμμα της. Σε αυτό πρέπει να είναι, όχι στον πάγκο, για αυτό, Έχουμε ένα. Σε πειράζει. Έχουμε στην δεύτερη της. Ένα time out. Στην δεύτερη περίοδο μας. Συνοφορήθηκε ο Παράσος. Από τον πάγκο, μέχρι μέσα να βρίσκει. Κοίτας, καλάθι και φάουλ. Από τον Καζί. Παιχνίδι ενεργειακό ποτό, θα το υιοθετήσω, αυτό μου αρέσει. Καζί συνέχεια και στη βολή έμεσο τρίποντο ολοκληρώθηκε. 37-36. Ενθυμίζουμε είμαστε στην Elite League. Δεν μετράει καθόλου διαφορά. Πρώτος στις δύο νίκες. Προχωράει στο Final Four. Γέλης. Γέλης πέρασε από το σημείο των υπαλλήλων του Παλαιογιάννη, πάει μόνος μέχρι μέσα! Απίστευτη προσπάθεια! 39-36! Ρίβας! Καζής! Πάνε Ρίβας, καλό μας είναι και η Μικίτα! Ένα jump shoot, είναι άστοχος! Η χέρι στο rebound! 17-18, μία φορά φοράζουν πάρα πολύ οι Pistons για Καζής! 39-36 για να το πάρει ένα σκράφτη του Καραγιαούρη. Είναι αυτός κοντά εκεί πέρα. Μπράβο ότι του κάνει το... που κάνει το νεύμα. Θα δώσει ένα σκράφτη στα 5 δευτερόλεπτα. Για να τζεις. Πάρει ένα ακόμα σκράφτη από τον Ζωβάνι στα για 3. Πάρα πολύ σκράφτη. Πάρει ένα σκράφτη. Για τον Τσέκη, για τον Κόρμπαουτ και βάζει το καλάθι. Αλλά δεν μετράει από τον Μιχέλη. 39-36 λοιπόν. Για Lethal Pistols και Last Papers. Last Paper Pants αντίστοιχα. Τρέχουμε σε πολύ λίγο, σε περίπου 5 λεπτά. Περίπου 5 λεπτά η ανάπαυλα, 4,5 με 6 λεπτά. 4 με 6 λεπτά κάπου εκεί πέρα. Με βάρου και εμείς μια ανάσα. Τρίτο παιχνίδι ανεβάζει παλμούς. Φαίνεται
να κάψουμε και πολλές σελίδες. Μπορεί να είναι και ένα καλό cardio session αυτό το παιχνίδι. Και ενεργειακό ποτό, όλα συνδέονται μεταξύ τους. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο λοιπόν, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη Καρίνα, 39-36. Έχουμε πάρει κάποιους αλλάγες, αλλά θα εκτελεστούν στις πρώτες 2-3 φάσεις. Εκτιμώ. Πέτρο! Αναμένεται να πάρει και πάλι φωτιά. Σπίθες το περικυκλώνουν. Πρώτη κατοχή είναι για τους Πίστερς. Για να ζεις. Και από τον αγορά σου για 3. Είναι άστοχος με τα μπλο. Θετικό rebound. Και ο Μπέντζης δεν κατάφερε για το αμυντικό. Χέρις. Ρεζιλιάς πήρε το θετικό rebound. Ένα jump shoot με τα μπλο. Εύτοχος με το μάνις. 41-36. Κοίτας. Reflection! Κατάφερε να κλέψει ο Γιαχαρατζής. Θέλει στον ακολουθεί, τρεις παίκτες τώρα. Δύο απέναντι του. Δεν νιώθεις. Ένα jump shoot μέσα. Βήματα από το πάγκο των Pistols. Τους δύο έχουν τρέξει ένα μικρό σερί 4-0 κατά τη μέταξη της τρίτης περίοδου. Κοίτα. Αφής, Pistols βοήθεια. Ο Πρωτογερόπουλος και ήταν αυτός που έκανε το φάλο και ο Ζαμαρίς. Προφήθηκε βάλει πλάτη ο Πρωτογερόπουλος. Να μην άσχεσαι φοράζει κανένα γκολ. Παλιαγιάννης. Μέλης για 3. Άστοχος. Πάρα πολύ ψηλό Μιχέλη. Ρε παιδιά, αλήθεια. Έχω ζητήσει τα λόγια μου. Ελαστήρια έχει στα πόδια ο Μιχέλης. Τι αυτό που κάνει. Είναι μόνος μέχρι μέσα. Και θα νοζήσει να πάρει από τον... Γιώτη. Ζωμάνης, ωραία τρίπλα, ξανά για να γίνει στα 6 μητρόλεπτα στο για 3. Τώρα μπήκε και βγήκε άνθρωπος επιθετικό rebound και όχι καλά το πρώτο καιρό αφινό. Στάκερ λέει ο Κραγιούλης. Πάμε στο καλά. Γερόπουλος, Μισέλης, μπαλά δεν πάει στον... Ζαμάνι. Έτοιμα. Τι συνέχει του Μιλιού. Ο Μιλιώτης, πάρει ένα σκριν. Από το Μιζαμάνι ένα τζαμπ στέστοχος. 45-36, time out ζήτησε. Κάποιος από τον πάγκο τον Μπέρις. Αλλά δεν το άκουσε η γραμματεία, οπότε... Σε δεύτερη φάση θα συμβεί αυτό. Θα τον περάσει εκτός. Δεν κατάφερε να τραυματιστεί ο Μπέλης. Ήταν νεύρα στον πάγκο των Μπέρς. Δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη από ό,τι μπορούμε να δεχτούμε. Από την τροφή που έχει πάρει το παιχνίδι είναι στο σύνε 9 η Pistols. 45-36 επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο μήνες μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Σόνη Καρίνα. 45-36 το σκορ. Είναι για τους ίδιους, είχαν σκοφωνεί το κορέσιο λίγο πιο νωρίτερα, αλλά είναι στην ενοχεία και τη γραμματεία. Να ζάμε στο τσχίδας, είναι άστοχος, Μιχέλης. Λοιπόν, θέλει να τρέξει τα σκίδωτα και υπάρχει φάουλ. Από τον Παλιοζάνη. Και πάλι! Και πάλι! Και πάλι! Ωραία, πάντα θα γυρίσει πολύ δύσκολη προσπάθεια. Έχει το ποσό. Πρωτογερόπουλος. Συν 11 διαφορά. Πάνω από τους 10 πόντους. Συνήθως για 3. Άστοχος. Ρόμπρος ως κόουτς των Μπέρς. Μωρία, το κλουπάκο. Για να ζεις, συνέντευα λοιπόν, μόνο για πρώτη φορά για κάποια από τις δύο ομάδες πάνω από τους 10 πόντους. Συν κατοχή, συν για 3 πίσω από το screen που πήρε τον Πρωτογερόπουλο, είναι άστοχος ο Γιαχαρατζής. Γιάννης, Γιάννης, ωραία πάσα στον Καζή, δεν κατάφερε την κρεμίση. Μπέλης είναι εκεί, είναι εκεί, εκεί, ο Πασχάλης. Με 3 δευτερόλεπτα, ο Πασχάλης, τον Στάρι, ωραία πάσα στον Σκίτα, ο οποίος θα γυρίσει. Χάσαμε μόνο στη Στεφάνη, χωρίς την μπάλα από τον Μπέλη. Σαράδε αυτά 30 το λοιπόν, διαφορά πρέπει κάτω από το ψυχολογικό όριο, όπως λένε πολύ μαθητικοί, των 10 πόντων. Και στη βολή,
47-39, έμεσο τρίποντο από την κοίτα. Κεφάλι με τον Πέτρο! Κεφάλι με τον Πέτρο! Θέλεις, πάλι με τον Πέτρο λέει ο Καναγιώρης, κόψιμο! Από την κοίτα. Δεν πειράζει, θα διάρκεια. Πάρτε Πέτρο! Διπλό, διπλό, διπλό! Καναγιώτης, τα 14 λεπτά. Μέχρι μέσα έχει γυρίσει και κάνει τρίτα στις βήματα όμως. Στις δύο τρεις θα έρθει τον Τζαμάνι πήρε αλλά είναι πρόθεσμο. Μπέλης, βολή, σοφοπός. Μπέλης. Γιαζής κάτω, Μπέλης βολή. Στην παραφορά από Πασχάλης. Μπέλης, κοίτα σε ένα jump στο τέτοιο. Όποιος λίγο εκτός από το γήπεδο και εγώ στις τέσσερις γραμμές. Σκέλης, τον πιέζει με δύο παίκτες. Είναι ελεύθερο σουτ για τρεις για Γαναντζής. Άστοχος, θέλει στο rebound. 47-41, κοίτα. Είναι για το κλέψιμο. Χαρδινιώτης, μπάλα θα περάσει εκτός. Γαναντζής, μια πρόβληματική πάσα. Τον Τζαμάνι ο οποίος μετά από το σπίσι, εγώ θα συμβαίνει δίπλα του Γκαζί να βρει την μπάρα στο καλάθι. Μέλης, 49-41. Πασχάλης. Πασχάλης. Λίγο βγαίνει και θα δεν θα πάρει την μπάρα τελικά. Κοίτα, ένα τζαμπ στο τέλος το πάρει. Μέλης σουτ για τρεις. Άστοχος. Θα να ζει στο rebound. Παράσκος που δεν έχει παίξει με εξαιρετικό παράσκος. Συντακτικό δεν υπήρξε στην προηγούμενη πρόταση. Δεν σκέφτομαι ιδιαίτερα με τέτοια πατσάρα που βλέπω. Μιχαήλ στο διατρέψει και τον ελεύθερος. Είναι άστοχος. Ο Πασχάλης στο rebound. Ο Πασχάλης θα κερδίσει το φάουλ από τον Ρομιονιώτη. Άρφωσε ο Ρομπέλης. Δεν μπορώ να ξεγελάσω το top 10 να το βάλω αυτό μέσα. Anyways, ο Αξίδη ήταν εκπρόθεσμο, δεν γίνονται αυτά προφανώς. Πρέπει να είναι πρόθεσμο για να μετράει κάποιο highlight. Μιχαήλ θα περάσει στον πάγκο, ο Βρύδης στη θέση του στο νούμερο 6. Κάτι λέει, δεν κατάλαβα ακριβώς τι λέει, αλλά κάτι λέει και... Οπα! Κάτι έλεγε ο Καραγιώρης πριν για το πώς να το πληθούν οι παίκτες στην άμυνα. Δεν κάνω λάθος, πια τρεις. Υπάρχει φάουλ από τον Μαυρίδη, ο οποίος έπεσε πάνω στον πρόσωπο του αντίπαλου, που μας χάρισε θα εκτελέσει βολές. Οπότε αν μπουν και οι τρεις βολές, delayed gratification αναγκαστικά για τους Spurs. 1-1-1. Να δει για ενιαίο τρίποντο. Τέσσερα φάουλ σε άλλα νέα. Για τους Pistols. Απλά δεν παίζουν άλλα φορά να έχουν έρθει από τον πάγκο. Δεν φώναξε, μην το είπε. Έτσι όμως, δεύτερο ο Πασχάλης. 49-43, σε περίπτωση που ξεκάθαμε μαθηματικά δημοτικού. Άστοχος δεύτερη επιθετικό ριμπάουντ του Τιμπίου ο Μπέλης. Θα την αφήσει στο καλάθι. 49-45. Πίστευτο πάθος. Καναντζής. Καναντζής. Θα βρει και πάρα πολύ στιγμή για να πάρει την μπάλα. Όπως και ο Καναντζής. Στο οποίο θα κάνει ένα step back shoot για τρεις. Είναι άστοχος. Κοίτα στο rebound. Φύγει και ο Πρωτογυρόπουλος. Μαζί με τον Κοντομάνη δεν κατάφερα να τους παίξει την μπάλα. Μέσα Μπέλης. Ένα jump shoot με τα μπλό έστοχος. 49-47 και χωρίς να πάει στο συν 11. Βλέπετε πανηγυρισμός από τους Μπέρς. Στο συν 2 πλέον έχει ξαναμιστεί το προβάδισμα που είχαν οι Pistols με 11 πόντους. Είναι μόλις στους 2 πλέον. 5-22 για το τέλος. Έχουμε 3 ακόμα ομαδικά φάουλ να δώσουμε οι Μπέρς. Στρέφουμε πολύ λίγο, σε πολύ λίγο με δύο μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στον Καρίνα. Τώρα δεύτερο το στήριγμα και οι δύο ομάδες στήρα σκεπτικές έχουν σκύψει πάνω από τους πάντους τους Pistols και Μπέρς. Σημαντικό, είμαστε live. Καραγιαούρης λοιπόν είπε, έδωσε εντολή στον Γαλλία να περάσει στη θέση του. Μαυρίδη. Πράγμα το οποίο έγινε για τον Μαυρίδη και τρία φάουλ για Χαναντζής.
Ρίβας, το παιδί του, ένα πάρα πολύ ενεργό ματσάπ. Καραγιαούρης, παίρνει το κρασίς, πολύ ενδιαφέρον. Ένα jump shoot του Καραγιαούρης, ένα έτσι τελευταίο βολό. Είναι άσχος, θα υπάρξει jump ball, όχι τελικά. Κρασίς, σάρσε την μπάλα. Καραγιαούρης, έπεσε κάτω στους διαστρίς μου, όπως χάρης, έχει πάρει πάρα πολύ τώρα. 49, 47, 49-50. Παρέλαση. Σε κλίμα 25 του Μαρτίου για να δώσει τα high fives. Καρδιαούρης θα πάρει την μπάλα σε πρώτο χρόνο, σε δεύτερο ψηλά. Από τον Καρδιανιώτη, αλλά θα χάσει. Κοίτας, υψώνει. Τι πήγε να κάνει ο Μπέλης. Τι να κάνεις εκεί πέρα όμως, που έχεις την μπάλα στο καλάθι, σε πιο υγιεινά. Σε πιο υγιεινό στάτους, καλής. 49-52. Καλής. Καρδιαούρης βγαίνει και θα δώσει ένα σκύνο, θα πάρει την μπάλα απευθείας. Καλής. Καρδιαούρης. Θα δώσει μια πάσα. Τρέχοντα στο ανοιχτό γήπεδο, αφήσει την μπάλα στο καλάθι ο Μπέλης. Είχα μείνει στο προηγούμενο. 49-54 λοιπόν, στο μείον 11 βρίσκονταν πριν από λίγα αγωνιστικά λεφτά. Οι Bears πλέον στο συν 5. Αυτό τους πίσω να θελέσουν τα time out στον μένα. Στρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στην Καρίνα, όλα έτοιμα για την επανεκκίνηση του παιχνιδιού Μιχέλης. Μιχέλης, υπάρχει σφύριγμα. Δεν την ωραία ζωή, έχει τα κορδόνια. Οκ, είναι 47 κορδόνια, τι συμβαίνουν κι αυτά. Δεν κοίτα εκεί πέρα, αλλά δεν πιστεύω με το ζώο, ο οποίος είναι δίδομο και κάνει live στο Facebook. Μιχέλης. Μιχέλης έχει σταματήσει την τρίπλα. Την quick side ζήτησε και πήρε, δεν θα πάρει όμως τελικά ο Ρεμβούς βιάστηκα. Πάει μέχρι μέσα, τι έκανε ο Μπέλης. Απογειώθηκε σαν ελαττήριο, πήγε να κλέψει ο Μασχάλης, αλλά... Πάλι θα περάσει, είσαι δεύτερο χρόνο για τους Χριστός. Ανεβαίνει ψηλά ο Καραγιώλης στα 17. Δευτερόλεπτα, ωραία πάσα, δεν θα καταφέρει να πει ότι θα σε ασκήσει το Καραζής. Ο Μασχάλης, ωραία, το κοίτας. Κοίτας. Ρίβας. Ο Μασχάλης είναι πια 3. Μέσα! 49-59. Στο μείον 10 οι Pistols καλούνται να βρουν λύσεις. Ήταν στο συν 11 στην ίδια περίοδο και τώρα είναι στο μείον 10. Γιακόπουλος. Μιχέλης, στα 9 δευτερόλεπτα. Καραγιαούρης αποστάει τον Καζί για να τον πετάξει δευτερόλεπτα. Έχει έτσι και δεύτερος παίκτης πάνω του. Πρέπει να γιατί θα γυρίσει και ο Καραγιαούρης είναι άστοχος. Θα πετάξει την μπάλα πάνω στον Καζιόνι ο Μοσχάλης. Μπάλα θα περάσει εκτός και είναι για τους Bears. Εκμεταλλεύτηκε εντός της αγωνιστικών του προσωπικού του αντίπαλο ο Μοσχάλης και εξασφάλισε την κατοχή για την ομάδα του. Ρίβας. Ο Μοσχάλης. Χέρι με χέρι, όχι, κάτι στο σκρίν. Πάλι στον Ρίβα. Έλα, το είπε ο Μοσχάλης στον Ρίβα. Κοίτας, στα 7 δευτερόλεπτα. Μόνος μέχρι μέσα, πολύ δύσκολη προσπάθεια. Είναι άζωγος. Εγώ πλέον στο rebound. Τρύπασα από τον Γρανιώτη στο Μιχέλη. Είναι άστοχος, είναι και δεύτερος παίκτης και κατοχύρισε το rebound ο Ρίβας. Μέλης. Μέλης. 15 δευτερόλεπτα. Για να δούμε. Μια σκαστή, μια μακρινή πάσα. Πάρα πολύ ψηλά για να μην είχαμε για μια ακόμα φορά βγήσε το Μιχάλη. Στην καθρή θα τον πάρει. Αν δεν είναι και στο Μιχέλη με τα μπλό είναι άστοχος. Καραγιαννιώτης. Νεγόπουλος για 3. Άστοχος ο Μπόμπερ αυτή τη φορά των Pistons. Το rebound σου για 3, Καραγιαννιώτης είναι άστοχος. Κρίμα στο rebound. Με τον Μπέλη στην γωνία. Ο Μασχάλης. Κοίτας. Κοίτας θα γυρίσει έναν τραμπ. Του είναι άστοχος. Νεγόπουλος το rebound. Σε καλή άντρα ο Μίμας. Ο Καραγιώτης έλεγε την μπάλα στο Γιαχανατή. Καραγιαούρης. Οι δύο παίξεις πάνω του υπάρχει deflection στην πάσα που πήγε να βγάλει στην περίμετρο. Το Μασχάλης. Ωραία πάσα στον Καζής. Και άστοχος όμως ο Καζής. Ακριβώς στον πύρο του Μπέλη. Μιχέλης. Τον κολλή στους 49 που ζητάει πολύ πολύ ωραία πίσω τώρα. Ζήσε ο Καραγιώτης δεν πήρε, δεν πήρε ούτε τον τρίπο τον Μιχέλης. Καραγιαούρης σου για 3 και εγώ πλος άστοχος. Είναι εκεί πέρα ο Καραγιαούρης. Θα πέσει κάτω. Υπάρχει τζάμπολ. Μαζί με τον Ρίβα. Ένα
το βεράκι δείχνει. The hard ones who are the hard ones που λένε και στο κρύο μου. Κατοχή είναι για τους Bears, η γρήβα. Παραμένουν στο συν 10 οι τεχνικά φιλοξενούμενοι οι κόκκινοι. Οι αρκούδες βρισκόνται στην τρίτη περίοδο, είναι μπροστά με 10. Ο Βασχάλης που βέβαια στο γρήβα. Μέλης, θα είναι δευτερόλεπτα. Μόνος μέχρι μέσα ταχύτατα που μας δείχνει. Πότε δεν μπαίνεται σε δύο παίκτες είναι εύτοχος. 49-61. Καναντζής στο συν 12. Καναντζής Καναντζής, ένα jump σου θα το πάρει μέσα. Τι φάουλ από το γρήμα. Συγχόμενος από πίσω. 51-61 συν μια βολή. Το Μάρις φαντάζει να βγάλουμε την άμυνα από τον πάγκο. Έχουν δύο ακόμα φάουλ να δώσουν οι Bears. Συγγνώμη στην πληρωμένα δουλειά έχει πολλή ώρα. Τα μέσα του Καραγκιόρης είναι να γυρίσει πίσω από τον Καζί. Αυτά τα mind games πολλές φορές. Τι μας, η προβολή πάντως μπήκε. Τι σημασία έχει, 52-61 η διαφορά κάτω από τους 10. Τι μας, μπέλει στη γωνία σου για 3. Μέσα! Απέρασε τον Καραγκιόρη. Και έτσι έχει πέσει κάτω, όλα καλό, δεν υπάρχει κάποιος πραγματικός, ούτε για τον πόντ. Καντζηλεμονιάς, θα περάσει η θέση του Καζί. Ζωή, Καντζηλεμονιά, τόνος, Καντζηλεμονιά. Να, η ζωή. Καραντζής. Καναντζής, πάρει ένα σκέντρο του Καραγιόρη, ένα jump shoot, είναι άστοχος. Κάνει το rebound. Ωραία πάσα laser, συγκίνηση, αλλά έχει βγει από την... Λέγεται ο Μέλης. Γρήβας. Στα 11 δευτερόλεπτα Γρήβας. Στον Μέλη. Στον Λεμονιάς. 4 δευτερόλεπτα, μία laser pass εκεί που ήταν στην μία γωνία και στην άλλη ο Χίτος και ο Μπέλης στην πρώτη επίσης 52-64. Βιχέλης στην επαναφορά. Μακρινή πάσα, Καραγιώτης δεν καταφέρει να πιάσει. Δεν νομίζω να έχει χρόνο να τα αφήσει στο καλάθι. Είχε βρεθεί σε πολύ πλεονεκτικό για αυτό το σημείο κατά τα άλλα. Λοιπόν, 52-64 στην ίδια περίοδο στο συν 11 βρίσκονταν οι Pistons στο 47-36. Βρίσκονται πίσω με 12, 52-64 στη λήξη της τρίτης περίοδου. Ομυρικές μάχες τρέχουν οι Bears. Πάμε να κάνουμε καλό, να κάνουμε το πεδομάδι να γυρίσουμε. Τρέχουμε σε πολύ πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη Καρίνα για το 4ο και τελευταίο ενιαίο δεκάλεπτο, γιατί μπορεί να υπάρχει 5 και 5 στις καθυστερήσεις. Στην παράταση, καθυστερήσεις, παιδί. Ποδοσφαιρικός όρος, δεν βλέπω καν ποδόσφαιρο, δεν ξέρω καν πώς μου ήρθε αυτό. Anyway, πρώτη κατοχή. Είναι για τα Καναρίνια, τα οποία βρίσκονται πίσω με 12 πόντους. Βρήκε το Μιχέλη τελικά. Μαρκόπουλος που συμπέρασε στον χώρο. Συμπιά, τρεις Γιακόπουλος, είναι άστοχος με ταμπλό. Ο Βοσχάλης. Ο Βοσχάλης, ωραία πάσα στον Μπέλη. Θα κερδίσει το φάλο θα γίνει σε δύο βολές στο φόρμον των Bears. Δύο βολές. Έφερε στην πρώτη βολή ο Βέλης στους 13 πόντους. Τη φορά. Έχει το φως, η δεύτερη, 52-66. Καραντζής. Καραντζαούρης. Κόπουλος. Κόπουλος, καλά Καραντζαούρης. Στα 13 δευτερόλεπτα. Γυρίσει. Καλό πας και άλλαξε. Ο Κόπουλος με τον Μιχέλη σε για 3. Είναι άσοδος και πάλι ο Μπόμπερ των Pistols. Χρειάζονται τρίποντα. Με κόμπτουν το ρυθμό οι Pistols, αλλά όχι απαραίτητα, δεν χρειάζονται, λάθος. Λάθος, χρήμα δεν χρειάζονται κιόλας. Μπέλης ένας δάπτος είναι άσομος. Κάνει το rebound, Μαρκόπουλος. Ο
Ωραία πάσα στον Ταχανατζή. Είναι έστωπος αυτός στην κίνηση. Παπαπασχάλης. Πρώτα στους δύο νίκες στη σειρά. Ράσου. Από μακριά από το μέλι είναι κεφάλαια στον γόνο. Μαρκόπουλος. Η πάσα στο Μιχέλη. Παπαπασχάλης πήγε το κλειπ, δεν το κατάφερε. Πάλι Μιχέλης. Από τον Γιακόπουλο. Μαρκόπουλος. Το βαρύνα σκριν από τον Ραντιόρης. Και Γιακόπουλος είναι έφτοχος. 57-66. Στο σύνε 9 η Μπέρς. Κοίτα, σου για 3 στα 19. Μια του πόσου. Ένας λεμονιάς το rebound Μπέλης. Το rebound, το λεμονιάς κεφάλι. Για 3 στα στο πόσου. Απέναντι στον Καναγιαούρη. Γιακόπουλος το rebound. Μαρκόπουλος. 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 Άντε, καλό βράδυ, Μπέι. Μαρκόπουλος. Φάουλ, πάει στο Γρίβα. Λίγο πριν πάρει όπως είπε το χτύπη πόσο θα καταφύγει στην μπάλα. Φεύγει η Μαρία, γεια σου Μαρία. Κίδας και Γρίβας περνάνε εκτός. Καραγκούνης. Φόρος περνάει εντός. Γέννης. Και δείξει το φόρο από τον Καραγκούνη. Θα κλείσουμε ένα ρόλο καλά, πράγματι δεν έχει ζητήσει. Όχι, ζητάει αλλαγή. Χτυπήσει το χέρι του. Ο Μαυρίδης θα περάσει στη θέση του, ο οποίος έχει χρεωθεί, υπενθυμίζουμε, με 3 φάουλ. Παίξτε το πόνο, θα τα στήσει. Και αυτός θα εκτελέσει τις βολές. Τελικά. Έξω από την πρώτη. Λίγο αυτό της πέντης, θα φάγει το 8 λεπτά του Ροτάλλου. Στους 8 η διαφορά. Και τώρα... '99-66, τι roller coaster βλέπουμε. Άμυνα ζώνης τώρα, 2 και 3 από τους Pistols. Αυτός έχει περάσει στον πάγκο για 3 φορές όπως χάρη συνάδελφος. Πάρα πολύ ψηλά ο Μπέλης. Και εκεί εδώ δεν καταφέρει να κάνει το short bounce. Υπάρχει φάουλ. 59-66 λοιπόν. Δεν θα ρωτήσει. Δεν σημαίνει να περάσει και υπάρχει στον εξωφορό. 1-3 ατομαδικά έχουν χρεωθεί με 3 φάουλ. Πολύ νωρίς. Και με τον Καραγκιαούρη να επιτίθεται κατά μέρος που μπορούν να πάρουν κάποιες βολές ενδεχομένως. Δεν ξέρω. Η Φυσιά 3 δίκαια, αλλά είναι εκπρόθυμα από το Γαλλί. Έχει τρέχει στο στήριγμα. Άκη Καραγκιού, ο Καραγκιούς θα περάσει σε λίγο. Θα το βάλει στο φόρο. Έχει φόρος. Είναι παραφορά. Μασχάλης. Μέλης πήγε μέσα στην ρακέτα. Για τρεις. Έξτοχος ο Μέλης. 59-69. Κακόπουλος. Καναντζής. Πάει ταχύτατα απέναντι στο Μασχάλη. Έβαλε το καλάθι αλλά έχει προηγηθεί φάουλ. Το Πασχάλη πριν αυτό ξεκινήσει την προσπάθειά του, όπως είπε το συντέβαλο δηλαδή. Πάνω χαμηλά, από τα πλάγια δηλαδή η μπάλα. Γαλλής θα εκτελέσει να θα αναλάβει χρέη. Επαναφοράς, για να ζήσει έβαλε ένα καλά δύο μετά από τους γυρίζοντας ασίστ, λέει το μιλόντας ο Γαλλής στην γραμματεία. 61-69. Μέλης. Πάσα στην Αντεμονιά είναι άτομο το μότι. Θα καναντζήσει. Στο 8 πόντου είναι φορά. Στο κανάρι του γήπεδο θα καναντζήσει. Εντάξει, πάσα για να δούμε. Στην τρίπλα στην Αντεμονιά πάει μόνο και μέσα. Πολύ δύσκολο θα δει είναι άτομο. Καραγκιόρι είναι εκεί, δεν καταφέρει να πάρει τον πάγο. Κλέψιμο! Από τον Μαρκόπουλο και.
Στο σπάνι του Μάτζη θα περάσει τη θέση του. Καραγιαούρη. Πάμε από Πασκάλης. Στο παραφορά. Άλεξε με το φέρι και έφτασε να κατεβάσει την επίθεση. Μπαίνεις, έχει απέναντι το Γαλλί, 43 δευτερόλεπτα, παίρνει την απόσταση, πιάνει από πολύ μακριά. Είναι άστοχος, πάρα πολύ στέλνει ο Καρατζής, είναι άστοχος. Το rebound, τραγούδι, πέρα αλλά πίσω Γαλλί. Πάσε στην Πατσοβουλία, λάθος. Καρατζής και εκεί πέρα. Καρατζής θα περάσει στη θέση του, στον Τσιφόρου. Από Πασκάλης από πάρα πολύ μακριά. Μέσα! Τι έβαλε! Αν είναι δυνατόν. 61-72. Καλής θέλει να απαντήσει. Άστοχος. Από Πασκάλης. Το rebound. Θέλει να πάρει κι άλλο τρίποντο. Είναι άστοχος αυτή τη φορά. Έχει γλυκά θύνταξη. Ποιος θα γλυκώνω τώρα από τέτοιο τρίποντο. Αργόπουλος. Πολύ ακόμα φανάστηκα αυτό το μπάτι, ο Πρωτογερόπουλος θα πήγα πλάτα. Παρκόπουλος. Κάνε μια πάσα, είχε βρεθεί αρχιστά ο Ελεύθερος που τον έκανε έναν ανοιχτό. Ήταν ένα άνθρωπος ο Μαυρίδης. Ο Πασκάλης. Είχε ένα 2-2 στο άμεσο zoom. Μπέλης. Συγκράτησε λίγα την μπάλα, τι πήγε από το Καραγκούνης. Μπέλης. Δεν ήταν πάρα φανάστηκα ο Πρωτογερόπουλος από τον μπάτι. Ο Πασκάλης ωραία πάσα στον Μπέλη. Ο Πρωτογερόπουλος εκεί πέρα συγκράτησε. Θα κερδίσει το φάουλ. Βέλης από το Μάνι. Γιέσαι μητές, λέει ο Πολυφυλλιάδης από τον Πάγκο. Γρήβας, θα περάσει στις Κουαραγκούρ. Παραφορά, το Βοσχάλης. Γρήβας, ένα μεγάλη καμπύλη άστοχο, δεν υπήρχε παίξη. Είχε το επιθετικό ριμπάμπο, τον Αγόπουλο. Το βάρι συνεπώς ήρθε το αμυντικό εύκολα. Η weak side, ο Μαυρίδης μετά από μια προσποίηση λαμβάνοντας από τον Μαρκόπουλο είναι άσχημος. Μαζί στο rebound. 61-72. Έχει λεμονιάς. Ο Μασχάλης. Στα 10 δευτερόλεπτα. Θα τη λεμονιάς του πάλι στα 7. Θα δούμε το ποστάρι, όχι στην 3. Είναι άστοχος, Μαρκόπουλος στο rebound. Πάει μόνος μέχρι μέσα, όχι. Είναι πάρει μια πάση στο Μητωμάριο, ο Μαυρίδης. Δεν το κατάφερε. Για να κάνει μια, ένα φάουλο, έχω την εντύπωση ο Σιλαλής, ο Βοσχάλης, μετά από μια reverse, είναι άστοχος. Μαρκόπουλος. Μόνος μέχρι μέσα, αυτή τη φορά είναι άστοχος, θα κερδίσει το φάουλο, όπως και στην επόμενη 2 βολές. Πάω χέρι από τον Μαυρίδη Λεμονιά, ο Μαυρίδης. Πάμε, πάμε, Τόμας, δεν πειράζει, πάμε, δεν πειράζει. Άσομαι στον πρώτο Μαυρίδης. Δεύτερη 62-72, διαφορά αγγίζει το ψυχολογικό όριο των 10. Γρήγορα τώρα βγαίνει στην μπάλα μετά από προδοθία από τον Πασκάλη. Δεν έχουν λόγο να καθυστερήσουν το χρόνο, κάθε άλλο. Η Μπέρς, ο Πασκάλης. Ο Πασκάλης θα βρέσει το Τζαχαρατζή. Αυτό έχει δοθεί. Πέντε είπε ο Δε. Αλλαγή καταρχής. Για Χαρατζής. Παγκόπουλος. Κύριε στο τρίπον, θα το πάρει σε δεύτερο χρόνο. Άστοχος, μάχη για το rebound, το βγάλει τελικό νικητή τους. Πάμε, Ελίσσα!
Χειρός γρήγορα πέρασε η μπάλα εκτός. Μερχόπλος στην παραφορά. Τρίτη και 4 το τέλος. Θα κρατήσουν για 3. Μέσα! 65-72. Δεν βρεθεί ελεύθερος. Γρήγορα στην παραφορά Μπέλης. Μπέλης τρίπλες. Μπέλης. Ο Μασχάλης. Ο Μασχάλης. Κάτω στην Καζή. Εντάξει, πώς πανηγυρίζει ο Κοντομάνης. Τέλος, το περάκι στο παρκέ εκ νέου. Και υπάρχει time out που έχουν καλέσει οι Bears 65-72. Για να δούμε στους 7 η διαφορά συν κατοχή. Για τους πίσω όλους επιτρέπουμε σε πολύ πολύ λίγο την ίδια μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Σόνη Καρίνα. 3 και 7 για το τέλος. Πρώτη αγωγή είναι για τους Pistons μετά το time out που έχουν καλέσει οι Bears. Ζαμάνης. Με τη μέσα. Ανάποδο λέει απειλή έφτω στο Σταμάρος του Παυρίδη. 67-72. Στους 5 πόντους διαφορά. Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά συν της παράτασης προφανώς. Παπαπασχάλης. Μέλης. Τα δεύτερα όλα τα γρήμα. Είχε το κλέσιο να κάνει το φάλο ο Μιντομάνης. Πάνω. Σύντα 9-72. Το πάθος φτιάξει τον Καραγιούρη και όλο τον πάγκο. Ακούστε πως κάνει. Μπέλης. Μπέλης στο Μαδίδη. Μπέλης. Βήματα. Βήματα από τον Μπέλη. Ζουμάνης ζήτησε αλλαγή. Το time out. Καραγιούρης θέση του. Κάτι για time out. Δεν έχει πάρθει από τους πίστος όμως. Γύρω έχει 5 δευτερόλεπτα. Το τέλος 5 δευτερόλεπτα πριν την έναρξη της Crunch Time επισήμως. Τις 3 πόντους διαφορά. Κατοχή για τους Pistols. Πάρε τα screen από τον Μιχέλη. Όχι, θα μετρήσουν για 3 Γαλλίς. Για να εκμυδενήσει τη διαφορά. Μέσα! 72 όλα! Πίστευτο παιχνίδι. Sony 2-3. Ήταν μπροστά με 11, ήταν πίσω με 12, τώρα είναι στο 0. Πολύ καλή άμυνα, δεν το μοιάζει, δεν πήρε το φάουλ. Ο Σχάρης, 2 φορά το πριν να το πάρει, είναι για 3. Είναι άστοχος, παίρνει το rebound. Μπέλης θα πάρει ένα ακόμα, δεν το rebound της δημονιάς. Και πάλι Μπέλης. Και φάουλ από τον Γαλλή. Είχαν να δώσουν το τελευταίο που ήθελα να δώσουν. Υπάρχει, όχι, όχι αλλαγή. Αλλαγή τελικά που είναι η πρόταση του Θεού. Συμπρομένα και για τις δύο ομάδες στα μοντικά. Λίβας, ο Παπασχάλης. Τέτα δευτερόλεπτα. Πέρα της ο Γαλλής θα πάρει τα σκρίνα από τον... Κασί. Λίβας, πέρασε ένα από δύο, πέντε, έκανε την μπάλα από τον Χαλατζή. 3-1-2-2. Μιχέλης. Μέχρι μέσα θα κερδίσει, δεν θα κερδίσει το προσωπικό του δίπολο. Είναι εκεί πέρα και ο Καρατζής. Ο Πασχάλης δεν έκανε φάουλ. Θα πάρει τώρα την μπάλα. 24-52. Ο Πασχάλης έχουν περάσει το τελευταίο λεπτό. Κερδίζει το φάουλ του Μαυρίδη συν 2 βολές. Όχι, 2 συν πώς 2 βολές. Λοιπόν, εδώ ο Πασχάλη. Καραγιαούλης θα περάσει στον πάγκο, ο Κοντζαμάνης θα περάσει θέση του. Με την αλλαγή λέγανε προηγουμένως, έχουν την εντύπωση. Για να δούμε. Έχω συμβρώ την πόλη από ο Μασχάλης.
ακυρώνει την πολύ, λέει ο Φρεντέιρα στον πάγκο. Αλλά θεωρήθηκε ότι είχαν μπει πιο νωρίς παίκτες με πίστολους μέσα στη ρακέτα, συνεπώς υπάρχει επανάληψη βολής. Άνθρωπος πήγε πολύ ο Βασχάλης, ο μπάλος δεν περάσει εκτός, κύριε για τους πίστολους. Δεν ξέρω πόσο time out έχουν οι δύο ομάδες. Χαναζής. Χέλης, βάλει για Χαναζής. Θα δώσει ένα screen και ο Μιχαήλ έδωσε προηγουμένως. Πάει μόνο στην περιοχή μέσα για να ζει. Τι πήγε να κάνει αυτό ο Μόνο Χάρη. Θα μην αρέσει να κάνει αυτό ο Μόνο Χάρη. Το φάουλ. Από το Μιχαήλ. Δύο βολές. Το δίμο του φάουλ είναι βολές πλέον. Τι ματσάρα βλέπουμε. Συγκεκριμένο παιχνίδι το περίμενα. Από τη στιγμή που έμαθα ότι οι δύο ομάδες θα κονταριστούν στο match-up, μπορεί και τρεις εβδομάδες περίπου, κάπου εκεί. Αντάξει των προσδοκιών μου σε προσωπικό επίπεδο. Έχει το πως την πρώτη βολή ο Παπαδοσχάλης, 74 όλα. Όπως θα πάει μέχρι με Άλεξη. Ναι, όντως, θα αρχίσουμε αυτό. Από ένα time. Από ένα, εκεί. Από ένα time λοιπόν, από ένα time out έχουν οι δύο ομάδες. Έχει το πως την πολύ. Αλλά ακυρώθηκε εμβολή καθώς μπήκε μέσα λίγο ρε ο Βόβος Χάρης και τεχνική ποινή στον πάγκο των Bears. 74 όλα συν τεχνική ποινή στον πάγκο των Bears. Τι ανόητο το παιχνίδι. 74 όλα μία βολή συν καδοχή για τα Κανταρίνια. Ανάδομα θα δραπετεύσουν από το κλουβί τους. Οκ, έπρεπε να το πω, θα έσκαγα αν δεν το έλεγα. Για να μετρήσει τη βολή. Έστοχος την βολή της τεχνικής ποινής. Τα βολή. Έχουμε και λίγο bowling με την μπάλα, όπως φαίνεται. Λοιπόν, συν κατοχή για τους Pistols. 75-74 για Χαναντζής. Χαναντζής. Και να είναι δεύτερος παίκτης να τον πιέσει. Περνάει και τις δύο ταχύτητα. Ωραία μπάσα, δεν κατάφερε να συγκρατήσει ο Παυρίδης. Παρκόπουλος. Τον Πάγκο Μιχαήλης στη θέση του. Πίστολς. 30 δευτερόλεπτα. Το παίρνει ένα σκέρμα του Καζία και ανέβει πάρα πολύ πιστόλου και το βάζει τον πίεση. Τον Πάγκο Σκάλι. Καζίς είναι για 3. Άστοχος. Μιχαήλης στο rebound. Καζίς. Όλος ο χρόνος για τους Πίστολς. Δεν έχει βρεθεί ελεύθερος ο Κουταμάνης, δεν πήρε την προσπάθεια. Για να δεις, δεν υπάρχει φάουλ. Για να δεις, Γαλής τώρα δεν υπάρχει φάουλ από τον Μπέλη. Στο Γαλή, ζητάει time out ο Πολυφρονάτης από τον πάγκο. Το κόμμα 5 και λύσε πάρα πολύς χρόνος. Ούτε εκεί φάουλ. Από ένα foul time out. Από ένα time out οι δύο ομάδες, από ένα foul time out. Καλά. Τα λόγια είναι περιτά την ώρα που χωρίζουμε το συνταγητικό σε τέτοιες φάσεις. Πάει λίγο περίπατο, 76-24. Είναι εύστοχος στην πρώτη βολή ο Γαλής. Αν μπει βολή foul φοράς ο Καραγιώνης. Αν μπει βολή ενδεχομένως θα πάρω time out οι Bears. Για να δούμε. Εύστοχος στην βολή ο Γαλής. Πράγματι time out από τους Bears. 77-74 για να δούμε τι θα σκαρώσουν, τι θα οργανώσουν. 8,5 δευτερόλεπτα για το τέλος. Το παιχνίδι όχι απλώς την κόψη του ξηράφι. Το ξηράφι έχει κόψει, έχει ξηρίσει, έχει κουρέψει, έχει κάνει ό,τι γουστάρετε. Στρέφουμε σε πολύ λίγο, θα μείνετε μαζί μας, νομίζω πλέον αποτελεί πλεονασμό. Επιστροφή λοιπόν της Sony Carina. Τι κατάφερα να ακούσω πολλά πράγματα από τους δύο πάντους. Κάτι άκουσα να λέει κάποιος από τους πίσω ως φάουλ. Για να δούμε. Αν πάμε καλά την κατευθείαν time out λέει ο Καραγιώνης στη γραμματεία. Έχει πρόβλημα να γίνει time out σε περίπτωση που δεχθούν καλά την πίστολ. Για να δούμε. Γρήβας, σε αναφορά. Για να δούμε. Μπέλης, Ερτσκριν.
τρεις βολές από τον Σαμάνι. Τρεις βολές. Παρασύρθηκε πράγματι, παρασύρθηκε ο Τζόις. Βέρμπις, το 9-5. Πέμπτο φάουλ του... Ζωμάνι, παίρνεις τις βολές. Α, στόχος στην πρώτη! 6,5. Το έπαιχαν παράταση, είπε κάποιος. Μέσα. Να δούμε. Time out λίγο, Μακόβλος είναι άνθρωπος και στη δεύτερη ο Μπέλης. Να δούμε θα επιλέξει. Να δούμε αν θα ευτυχήσει στην τρίτη επισκοπού. Λοιπόν, στον Ικαρίνα δεν έχει έρθει ο Will Smith από το Men in Black, δεν έχει σβηστεί η μνήμη σας. Το σκορ είναι πράγματι στο 74 για τους Bears, στο 77 για τους Pistols ενεργητικό. Έχει πέσει ο γενικός, στο παιχνίδι αλλάζει φώτα, βγαίνει το συμπέρασμα. Έλα, ζωή, μηδέν. Και σε φταίνε για το τέτοιο. Πάντο μηδέν, πάντο μηδέν. Αυτό έξι. Πρέπει να βρω τρόπους να γεμίσω τη μετάδοση που είναι βαρετή, γιατί δεν λέει να το ξανακλείσω, θα εκτεθώ ακόμα περισσότερο λοιπόν. Αυτό είναι ένα τηλεκοντρόλ. Το τηλεκοντρόλ είναι χρήσιμο για να ανάβουμε και να σβήνουμε συσκευές. 12 ακριβώς. Ναι, ματσάρα όμως. Να το βάλεις μαζί με ρωτήσεις τι ώρα έχει πάει, είναι 12 η ώρα ακριβώς. Stop, περίμενε, time. 5,6 τελικά. Γιατί θυμόμουν 6. Είναι η μπάλα, θα κρατήσει ένα δευτερόλεπτο έξτρα. Μην αγώνεσαι για αυτό. Όχι, όχι. Πράγματι, 6,5. Κρατήσει ένα δευτερόλεπτο έξτρα. Θεωρεύ. Στον πάγκο εδώ και αρκετή ώρα. Η βροχή δυναμώνει στην... έξω από τη Σόνη Καρίνα, όχι μέσα στη Σόνη Καρίνα. Ναι, αν βρέχει μέσα στα γήπεδα, ναι, είναι λίγο πρόβλημα. Ματσάρες, πέρα και μπαξιδάκι, λίγο κουτουμάνης. Το άλλο δεν το λέμε, δεν κάνει. Αλλά έχει δίκιο. Βροχή. Ματσάρα, μπαξιδάκι, τι άλλο θέλουμε. Θέλω το να μπει το σκορ. 77-74, 6,5 πάλι. Όλα καλά λοιπόν. Δεν έχει καμία ομάδα time out σύμφωνα με τις πληροφορίες που έξαγε από το ίδιο το παρκέ. Θα τσίδει το γήπεδο και γενικά. Όλοι. 77-74 λοιπόν, για να δούμε 6,5. Για να δούμε συμπληρωμένο το 12 φάουλ. Μαρκόπλος την επαναφορά. Είναι ο Θεό Μαθήδης, θα κρατήσει την μπάλα. Μαρκόπλος. Τελειώσαμε το 77-74. Κρίνουμε και κίνηση χειροκροτήματος στη μέρα του Ροδίου από τον Καραγιαούρη. 77-74. Κάνουν το 1-0 στη σειρά. Οι Lethal Pistols. 77-74. Θρίαμβευτη κίνηση. Και ένα παιχνίδι τέτοιο, νομίζω δεν υπάρχει κάτι άλλο να πούμε. Από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχετε το ακουστικό υλικό από την διδρανότερη αρχή. Από τους παίκτες, από τους ρεύς, από όλο το staff. Από όλους όσους συνέβαλαν εμφανώς και μη για να
έχουμε αυτό το έλεγμα, αυτό το παιχνίδι. Κόσμο μας το παιχνίδι, θα είσαι όλοι καλοί. Ευχές για όλους, συνέχεια να είστε όλοι καλά.